Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα συζητάμε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Μόνο να ακούσει κανείς το ξεκίνημα του τίτλου του, κατανοεί πόσο σημαντικό είναι. Μέτρα για την ανακούφιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και παρατηρώ ότι στην αίθουσα αυτή η Νέα Δημοκρατία είναι απούσα. Σηκώθηκε και έφυγε. Βέβαια, μπορούσε να είναι παρούσα. Πώς να μείνει σε ένα νομοσχέδιο όπου ανακουφίζει όλους αυτούς που η ίδια με τη μνημονιακή πολιτική της έστειλε στον ΚΕΑΔΑ. Πώς να μείνει σε ένα νομοσχέδιο που ανακουφίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους που η ίδια με την πολιτική της έστειλε στο περιθώριο. Όλους αυτούς που είχαν περισσότερο ανάγκη από τον καθένα την προστασία. Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιων ότι σήμερα όλοι αυτοί που στηρίζουν το ναι στα επαχθή μέτρα που καταδικάζουν τον λαό στην εξαθλίωση στο δημοψήφισμα της Κυριακής στηρίζουν και την περαιτέρω μείωση δαπανών πρόνοιας κατά 0,5% του ΑΕΠ, περίπου 1 δισεκατομμύριο, όπως αποτυπώνεται στην πρόταση των θεσμών. 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερα για ό,τι έχει να κάνει με οικογενειακά επιδόματα και με επιδόματα αναπηρίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην Ελλάδα, στα χρόνια των μνημονίων, επλήγησαν περισσότερο οι ευπαθέστερες κοινωνικές ομάδες, επλήγησαν δηλαδή όσοι είχαν από την αρχή τις λιγότερες εφεδρίες, τις λιγότερες δυνατότητες και τη μικρότερη δύναμη αντίστασης. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες υπέστησαν τη χειρότερη μεταχείριση από όλους. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες ήταν από πριν στη χώρα μας ανεπαρκής. Βρέθηκαν όμως τα χρόνια των μνημονίων να αποτελούν και τον ευκολότερο στόχο. Στην πράξη, συχνά εφαρμόστηκε η κατάπτυστη πρακτική της διοικητικής αναγόρευσης του αναπήρου σε υγιή, καταργώντας έτσι ως εκ θαύματος όχι την πάθηση, αλλά την υποχρέωση αρρωγής του κράτους. Είναι λοιπόν τόσο δύσκολο πράγμα στις μέρες μας η αντικειμενική ιατρική διαπίστωση μιας αναπηρίας? Όχι βέβαια, όμως πολύ εύκολο το διοικητικό μπουρδούκλωμα. Είναι εύκολη η παράκαμψη του νόμου, οι πονηρές συναρμοδιότητες που καταλήγουν σε γενική αναρμοδιότητα, τα κατατόπους καπετανάτα και η απίθμενη αυθαιρεσία. Έτσι είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρόβλεψη του άρθρου 2 του νομοσχεδίου ότι οι γνωστοποιήσεις αποτελέσματος πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας και ΠΑ γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές για φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου. Αυτή η πολύ σωστή διατύπωση μου θυμίζει εκείνο το περίφημο ζητούμενο του Εμμανουήλ Ροίδη περί της ανάγκης ψήφισης ενός νόμου περί εφαρμογής των κειμένων νόμων. Ακούγεται αστείο και βγάζει γέλιο μέχρι να βρεθείς να ζεις τον παραλογισμό της αγνόησης του νόμου από την διοίκηση με πλήρη πολιτική κάλυψη. Ακόμα θα σταθώ στο άρθρο 3. Που προβλέπει το αυτονόητο, ότι ανασφάλιστοι και άποροι πολίτες που ζητούν προνοιακό επίδομα αναπηρίας μπορούν να εξεταστούν από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας χωρίς να πληρώσουν παράβολο. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Αν ζητάς προνοιακό επίδομα γιατί είσαι άπειρος, ανασφάλιστος και άτομο με ειδικές ανάγκες, το να σου ζητάνε να πληρώσεις λεφτά που δεν έχεις για να δεχθούνε, να εξετάσουνε το αίτημά σου, είναι απλά ένας τρόπος να σου πούν αντεπνίξου. Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε έτσι τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Θα μου πείτε όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά? Αναγκαίος όρος για την εύρυθμη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος είναι η αποτελεσματική καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής. Είναι χαρακτηριστικό του τρόπου με το οποίο ασκείται η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα ότι συχνά όταν μια κυβέρνηση θέλει να αποδυναμώσει ένα δικαίωμα χωρίς να γίνεται δυσάρεστη καταργώντας το, απλά κάνει τα στραβά μάτια στην παραβίασή του.
Η γενική επίθεση στο ασφαλιστικό σύστημα αυτά τα χρόνια συμβαδίζει με την αποδυνάμωση των ελέγχων εφαρμογής της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά την περίοδο της κρίσης οι αδήλωτοι, οι ανασφάλιστοι και μερικές φορές ακόμα και η απλήρωτη εργασία έχουν θεριέψει. Ουσιαστικά εδώ έχουμε να κάνουμε με κλοπή και πρέπει η αντιμετώπιση να είναι ανάλογη. Η συχνή, στοχευμένοι και απροειδοποίητοι έλεγχοι αποτελούν το βασικό μέσο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Έτσι το άρθρο 13 του νομοσχεδίου προβλέπει τη συγκρότηση ειδικών κλιμακίων ελέγχου του ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ που θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ανασφάλιστης εργασίας. Τα άρθρα 14 και 15 ενισχύουν την ειδική υπηρεσία ελέγχων ασφάλισης του ΙΚΑ, ενώ το άρθρο 16 κλείνει παραθυράκια που προστατεύουν σήμερα τους οφειλέτες του ΙΚΑ από τις κατασχέσεις εκτός ωραρίου. Βλέπετε, όλες οι ώρες προσφέρονται για να κλέβει κανείς το δημόσιο. Οπότε όλες οι ώρες πρέπει να είναι διαθέσιμες για την καταπολέμηση αυτής της κλοπής. Θεωρώ τέλος ιδιαίτερα σημαντικό το άρθρο 19 του νομοσχεδίου που προβλέπει ότι καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών που προορίζονται για την πληρωμή σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι ακατάσχετες από οποιονδήποτε. Ο μόνος τρόπος να βάλουμε τάξη στο ασφαλιστικό μας σύστημα είναι να του δώσουμε την απόλυτη προτεραιότητα που του αξίζει. Δεν είναι σουρωτήρι το ασφαλιστικό σύστημα για να αφήνουμε να διαρρέουν πόροι από εδώ και από εκεί. Η εφαρμογή των διατάξεων ελέγχου θα χρειαστεί πολλή δουλειά από τις σχετικές υπηρεσίες του ΙΚΑ. Αλλά το σημερινό νομοσχέδιο δίνει στις υπηρεσίες αυτές τα νομικά μέσα να κάνουν αυτή την τόσο κρίσιμη δουλειά τους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, υπερψηφίζω όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, μέτρα για την ανακούφιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, την απλοποίηση της λειτουργίας των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και καλώ τον ελληνικό λαό την Κυριακή στο δημοψήφισμα να απαντήσει με ένα βροντερό όχι στη βάρβαρη πολιτική που θέλουν να συνεχίσουν να επιβάλλουν στην Ελλάδα οι δανειστές, δίνοντας στην ελληνική κυβέρνηση να διαπραγματευτεί δίνοντας δύναμη στην ελληνική κυβέρνηση να διαπραγματευτεί μια βιώσιμη συμφωνία λύση για τον ελληνικό λαό, αλλά και δείχνοντας το δρόμο της δημοκρατίας στον ολιστηρό δρόμο της αυταρχικής Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε. Ο συνάδελφος κύριος Σωκράτης Φάμελος.